σας φάνηκε η παράσταση και ποιες είναι οι προοπτικές του Φεστιβάλ Καλαμάτα? Η πρεμιέρα του Φεστιβάλ για μία ακόμη φορά μας εντυπωσίασε. Θα έλεγα μάλιστα περισσότερο και από άλλες χρονιές. Οι προοπτικές είναι πιο ευίωνες από ποτέ, καθώς και με τη δουλειά που έγινε το προηγούμενο διάστημα και την προσπάθεια που κάναμε για να διασφαλίσουμε και την χρηματοδότηση σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και όχι να τρέχουμε πάντα τελευταία στιγμή για να βρούμε την απαραίτητη χρηματοδότηση. Νομίζω ότι βλέπετε κι εσείς ότι και φέτος, όπως και τα επόμενα χρόνια θα συμβεί, το φεστιβάλ θα είναι πιο λαμπρό από ποτέ. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές και βεβαίως θα είμαστε πάντα εδώ για να υποστηρίξουμε κάθε δυνατό τρόπο το φεστιβάλ που κάνει την πόλη μας γνωστή σε όλο τον κόσμο. Κύριε καθηγητά, και εσείς στην πρεμιέρα του φεστιβάλ χορού, οι εντυπώσεις σας και ποιες είναι οι προοπτικές και πόσο βοηθάει τελικά την Καλαμάτα και τη Μεσσηνία το φεστιβάλ? Καταρχήν εντυπωσιάστηκα από αυτό το θέαμα, παρόλο που εγώ είμαι πιο πολύ του κλασικού χορού, αλλά προσπαθώ να μπω μέσα στο νόημα αυτών των χορογραφιών και κυρίως αυτών των κινήσεων που έχουν κάποιο κρυφό νόημα το οποίο πρέπει να το ανακαλύψεις. Και την Καλαμάτα είναι ό,τι καλύτερο. Η Καλαμάτα έχει πια καθιερωθεί ως κέντρο μοντέρνου χορού και αυτό κάνει τη διαφορά από άλλες πόλεις, γιατί δεν είναι μόνο αυτό που χαρακτηρίζει την Καλαμάτα. Η Καλαμάτα είναι μια από τις καλύτερες πόλεις όχι στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη θα έλεγα, και αυτό αναγνωρίζεται ήδη και έχει γραφτεί νομίζω. Και πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η Καλαμάτα είναι ένας πόλος έλξης, έτσι, και γύρω από αυτήν είναι το Κώστα Ναβαρίνο και η Αρχαία Μεσσίνη και το λιμάνι, και έχει μια δυναμική που θα τη δούμε πολύ σύντομα να αναπτύσσεται και να εκρήγνεται, θα έλεγα, αυτή η δυναμική. Δεν έχει πάρει διαστάσεις, δεν είναι μόνο ο τουρισμός, είναι γενικά η τοπική αυτή ευημερία και ανάπτυξη, η πολιτιστική, η κουλτούρα που έχει εδώ καλλιεργηθεί από χρόνια και όσο πάει καλύτερα. Έχει ένα κοινό το οποίο είναι πραγματικά μορφωμένο, εξελιγμένο και ζητάει τέτοιου είδους άμυνα και τα καταλαβαίνει. Εγώ ίσως είμαι πιο συντηρητικός γιατί δεν μπορώ ακόμα να μπω σε αυτό το νόημα, αλλά μου αρέσει, προσπαθώ να το καταλάβω. Είμαι πιο πολύ του κλασικού, γιατί είμαι και κλασικός αρχαιολόγος, έτσι δεν είναι. Μπορώ να πω ότι πρέπει να δώσω τα εύσημα στον Δήμαρχο ή στους δημάρχους οι οποίοι είχαν καθιερώσει αυτό το φεστιβάλ χορού και την Καλαμάτα ως πόλη, έτσι, για το Dance Festival. Αυτά ήθελα να πω. Και περιμένω βέβαια κάποιο κομμάτι αυτού του φεστιβάλ, του Dance Festival, να έρθει και στην Αρχαία Μεσσίνη. Νομίζω ότι σήμερα παρακολουθήσαμε μια καταπληκτική παράσταση. Υπήρχε κόσμος εδώ όχι μόνο από την Καλαμάτα αλλά και από άλλες περιοχές. Χάρηκαν την παράσταση αυτή. Το φεστιβάλ πλέον βαδίζει όριμο προς το μέλλον. Έχει πολλούς υποστηρικτές και από του χρόνου θα έχει και βασικό υποστηρικτή την περιφέρεια Πελοποννήσου. Να είμαστε βέβαιοι ότι αυτό το παράθυρο, το ανοιχτό της Καλαμάτας στην Ευρώπη και στον κόσμο, θα συνεχίσει να είναι ανοιχτό πάντοτε και να εισφέρει στην πόλη. Γιατί μόνο εισφέρει στην πόλη το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού. Είναι το μεγάλο της περιουσιακό στοιχείο.